Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στην Άφακτο ξεκινάμε την περιοδία μας στον πολύ μεγάλο νομό της Αιτωλοακαρνανίας, μεγάλο και δημοκρατικό νομό, που στάθηκε κοντά στο Πασόκ και στις χαρές και στις λύπες και στις εύκολες και στις δύσκολες περιόδους και στην ακμή της χώρας και στην περίοδο που η χώρα παρολίγο να πτωχεύσει. Είμαι συγκινημένος που είμαι εδώ, ξέρω που βρίσκομαι και ο αγώνας που θα δώσουμε για το Πασόκ του 21ου αιώνα είναι ενωτικός, είναι δυνατός και δίνεται και με σεμνότητα. Μία λέξη, μία φράση θέλω να πω για όλους και όλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θέλω να την πω με δύναμη, θέλω να την τονίσω, θέλω να την περάσω όσο μπορεί περισσότερο στους πολίτες της χώρας αυτής. Πάμε για το Πασόκ του 21ου αιώνα που θα είναι ενωμένο και θα είναι και δυνατό. Για την μόρφωσή του, για την παιδεία του και γιατί είναι αυτό που αυτή τη στιγμή χρειάζεται η πατρίδα, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, η παράταξη και το κόμμα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μπορεί με ενότητα να σηκώσει το βάρος για την πατρίδα, για την παράταξη και για το κόμμα μας. Αν ήταν να πω πώς το βλέπω σαν μια εικόνα νίκης, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνα νίκης. Και σε όλη την Ελλάδα, γιατί περιοδεύω, γιατί θέλω να κοιτάω στα μάτια τους ανθρώπους, όχι από το γυαλί της τηλεόρασης μόνο. Σε όλη την Ελλάδα το κλίμα είναι κλίμα νίκης. Έχουμε μπροστά μας 28 μέρες για να αναδείξουμε το Πασόκ του 21ου αιώνα ενωμένο και δυνατό. Και όπως ωραία είπε ο Δημήτρης, στις 5 Δεκεμβρίου με μια ελεύθερη συμμετοχή. Να το πείτε παντού αυτό. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο πολίτης στην κάλπη στις 5 Δεκεμβρίου. Όλοι μπορούν να έρθουν, όλες. Γυναίκες, άντρες, όλοι, όλες. Με μια ταυτότητα, τίποτα άλλο. Και όσοι θέλουν να γραφτούν μέλη, γράφονται μέλη. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν ως φίλοι, ως φίλες, εγγράφονται σε ένα κατάλογο και ψηφίζουν, αλλά το βράδυ ο κατάλογος καταστρέφεται. Διότι απαγορεύεται η τήρηση καταλόγου φίλων. Συνεπώς, από το 2004 που το κάνουμε αυτό, απευθύνουμε ανοιχτό προσκλητήριο πολιτικής συμμετοχής. Πολιτικής συμμετοχής που θα καταργήσει τους μηχανισμούς. Οι πολίτες θα κάνουν την επιλογή τους και οι μηχανισμοί θα παραμεριστούν. Γιατί στρέφομαι κατά των μηχανισμών, και θα το πω και στην πορεία της ομιλίας μου. Γιατί οι μηχανισμοί μας τραβάνε πίσω. Θέλουμε να κοιτάμε πίσω. Ενώ η Ελλάδα πρέπει να κοιτάει μπροστά. Και το Πασόκ του 21ου αιώνα θα κοιτάει μπροστά. Δεν σας λέω επιστροφή στο Πασόκ. Διακηρύττω και επαγγέλλομαι την επιστροφή του κέντρου και της κεντροαριστεράς με το Πασόκ. Μπροστά!